Την ώρα που η ρητορική της Γερμανίας φαίνεται να αλλάζει, κυρίως διαστόματος Wolfgang Schäuble, αναφορικά με τον τρόπο που θα βοηθηθεί από εδώ και στο εξής η Ελλάδα, με ένα νέο κούρεμα επί των ελληνικών χρεών να πέφτει στο τραπέζι, το Ινστιτούτο Μπρούγκελ παρεμβαίνει και προτείνει λύσεις για την Ελλάδα. Η έκθεση του Think Tank των Βρυξελών, με τίτλο «Η Τρόικα και η οικονομική βοήθεια στην ζώνη του ευρώ, επιτυχίες και αποτυχίες», την οποία και εκπώνησε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχολιάζει και αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο η Τρόικα έδρασε στις χώρες από τις οποίες πέρασε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κάθε μία από αυτές και παραθέτοντας τις δικές του προτάσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αξιολόγηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος αναφέρει ότι ξεκινά από τις μεγάλες ανισορροπίες στα μακροοικονομικά της χώρας, με το δημόσιο χρέος να φτάνει στο 129,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2009, το οποίο μάλιστα επιβεβαιώθηκε αρκετά αργότερα, και την αξιοπιστία της χώρας να πλήττεται εξαιτίας των μεγάλων διορθώσεων στα νούμερα, που αφορούσαν τόσο το έλλειμμα όσο και το χρέος. Έτσι, καθώς η ψυχολογία της αγοράς στράφηκε εναντίον της χώρας, κατέστη σαφές ότι η Ελλάδα έπρεπε να υποβάλει αίτηση για ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, και τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έπεσε στην ανάγκη της οικονομικής στήριξης από την Τρόικα. Η πρόοδος του προγράμματος, ωστόσο, απογοήτευσε από πολλές πλευρές. Και ίσως σωστά μπορεί να θεωρηθεί ως το λιγότερο επιτυχημένο. Στην συνέχεια της πολυσέλιδης έκθεσής του, το Think Tank των Βρυξελών κάνει μια εκτενή αναφορά στην πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της Ελλάδας, με σημαντικότερη την ανάλυση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο ναι μεν βελτιώθηκε, αλλά η βελτίωση αυτή προήλθε αποκλειστικά από την κατάρρευση των εισαγωγών. Οι εξαγωγές ίσα που ανέκαμψαν, γεγονός που εξανεμίζει τις ελπίδες για ανάκαμψή τους, παρόμοια με αυτή που επετεύχθη στις υπόλοιπες χώρες που εισήλθαν σε πρόγραμμα. Ποια όμως είναι η λύση τώρα για την Ελλάδα, την οποία το Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει, μετά και τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο τελικά επετεύχθη? Μέσω άλλης έκθεσης με τίτλο «Η διαχείριση της εξόδου από την οικονομική βοήθεια», το Ινστιτούτο δίνει δύο λύσεις για την Ελλάδα. Η μία κάνει λόγο για επιμήκυνση των διμερών δανείων που δόθηκαν στη χώρα στα 50 χρόνια και μείωση των επιτοκίων κατά 0,5% και περαιτέρω επέκταση των λήξεων του δευτέρου δανείου από τον EFSF, ώστε η Ελλάδα να μην έχει την υποχρέωση αποπληρωμής χρεολυσίων προς τους Ευρωπαίους ηγέτες μέχρι το 2030. Η δεύτερη λύση που προτείνεται είναι ένα τρίτο δάνειο ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα μέχρι το 2030 για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό, με τη χώρα να μην χρειάζεται να βγει στις αγορές. Η λύση του κουρέματος, όπως φάνηκε, δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις του Think Tank, αλλά έχει αρχίσει να μπαίνει εντονότερα στις συζητήσεις των διεθνών αξιωματούχων, με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου να κάνουν λόγο για ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.